Τι είναι παλιοκουμούνια, οριμάζουν οι συνθήκες, έχουμε κόκκινη πλατεία. Όπα, όπα. Ναι, ναι, οριμάζουν οι συνθήκες. Ναι, έχουμε κόκκινη πλατεία. Κόκκινη πλατεία, συντάγμα. Βέβαια, έχουμε κόκκινη πλατεία. Ναι. Ναι, χρόνια πολλά. Ναι, ευχαριστώ. Εύχομαι υγεία και πάντα δυναμικός όπως είσαι. Να σου πω, ο σταθμός πότε κλείνει? Δεν κλείνει ο σταθμός, μωρή. Τι είναι ο σταθμός να κλείσει? Όχι να κλείσει, δηλαδή πάτε και διακοπές. Α, διακοπές, πάμε την άλλη Παρασκευή. Α, την άλλη. Α, εντάξει. Όχι, ήθελα μόνο να ξέρω. Τώρα ξέρεις? Ναι, τώρα ξέρω, φιλάκια. Πάμε να μεταδώσουμε τον κορονοϊό μας στα νησιά κι εμείς. Α, κατάλαβα, ναι, ναι. Σίγουρα. Εύχομαι όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Γεια. Γεια. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Γιορτάζεις σήμερα, θα γιορτάζεις? Δεν ξέρω. Καλά, εγώ επειδή πιστεύω ότι γιορτάζεις, θα σου στείλω ένα αρχή. Όχι. Γιατί όχι? Ένα παγκάκι θα σου στείλω. Όχι παγκάκι, προτιμώ το αρχίδι. Προτιμώ το αρχίδι. Δηλαδή, αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε σκατά και ένα αρχίδι, προτιμώ το αρχίδι. Εντάξει, θα σου δώσω ένα αρχίδι. Γλυκά το λέω, έτσι μη. Όχι, γλυκό είναι έτσι κι αλλιώς. Α, το ξέρεις, το έχεις γευτεί, ε. Τώρα εντάξει. Καλά, εντάξει. Να σου πω, τα παγκάκια, εντάξει, είναι καλή τιμή, 550 ευρώ. Είναι όσα δίνανε το μήνα στον κορονοϊό στους εργαζόμενους. Είναι πολύ καλή τιμή, είναι πολύ καλή τιμή. Αφενός, αφετέρου, όταν αγοράζεις κάτι τόσο καλέσθητο, θα κοστίσει, αγάπη μου γλυκιά. Τι πήραμε, τίποτα από τα πανέρια τα τελευταία, τα φθηνά? Ναι, δηλαδή, αν ξαναγίνει καμιά καραντίνα, ελπίζω να μην γίνει, αλλά αν γίνει, στους εργαζόμενους μπορεί να δίνουν ένα παγκάκι αντί για 533 ευρώ. Ένα παγκάκι. Και να δίνει και 17 ευρώ πίσω ο εργαζόμενος. Ένα παγκάκι εμέσως δίνουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή, σε ένα παγκάκι καταλήγει ο εργαζόμενος τελικά. Είτε είναι ακριβό είτε είναι φθηνό, απλά τουλάχιστον να είναι καλής ποιότητας. Εγώ αυτό ετούμε. Ναι. Έτσι κι αλλιώς σε παγκάκι. Με αυτά που σου δίνουν τα ψίχουλα, σε παγκάκι καταλήγει. Ναι, τουλάχιστον τώρα οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ελπίζουν να βάζουν μαύρο περιβραχιόνι όπως οι Ιαπωνέζοι όταν απεργούν, αφού δεν μπορούν να κατέβουν στον δρόμο, έτσι. Ναι, μπορούν επίσης να βάλουν, αν θέλουν, θυμωμένη φατσούλα στο Instagram. Ναι, 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 αυτό δεν απαγορεύτηκε τίποτα τέτοιο, βέβαια. Άρα είδες, βλέπεις όλα μια χαρά. Ναι, τα πάντα εν σοφία επίηθησαν στον καπιταλισμό αυτό. Έλα να σε καλά, αγόρι μου, χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι και πάλι. Και πάλι, γιατί πότε ξανά ήταν? Χθες. Ήθελα να πω για τις διαδηλώσεις που λέει ο Μίστερ, πώς τον λένε, Άδωνης. Εάν σε περίπτωση ιδιωτικοποιήσουν το νερό, δεν θα κατέβουμε όλοι να τα ξυλώσουμε όλα και να μείνει τίποτα όρθιο? Ναι, αμέ, καλέ. Απλά απαγορεύεται λίγο πια. Μωρέ, δεν θα απαγορεύεται, θα ξεπαγορευτεί. Ας κάνουν κανένα τέτοιο βήμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διάβασα. Ισχύει αυτό που διάβασες? Εσύ θα μου πεις που είσαι και δημοσιογράφος. Βεβαίως. Πού το διάβασες, να σου πω αν ισχύει, πριν μου πεις τι είναι. Η εταιρεία λέει που είχε αναλάβει την εργολαβία του βαψίματος εκεί στην Πανεπιστημίου. Του καλέστη του βαψίματος, βεβαίως. Αυτό. Είναι η Kraft. Έλα τώρα, μαλακίες. Το τι θες να μου πεις τώρα, ότι η Kraft, ότι η αδερφή του είναι δημόσιες σχέσεις στην Kraft, του Μπακογιάννη. Ναι. Ναι, 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 ναι. Από μόνο του φαίνεται ότι μπάζει κάπου. Αποκλείεται να υπάρχει τέτοια διαπλοκή. Αποκλείεται να ισχύει. Αποκλείεται. Ναι. Μάλιστα, άρα ισχύει. Δεν ξέρω. Έτσι πως το βλέπω, στην πρώτη ανάγνωση λέω, είναι δυνατόν να γινόταν τέτοια λαμογιά? Ποτέ. Λαμογιά που να συνδέεται με την οικογένεια αυτή? Ποτέ. Από τους αρίστους της οικογένειας του Ζωτάκη? Άκου, λέει, ποτέ. Ουδέποτε. Αυτό. Αυτά, γεια. Ναι. Γεια. Yeah. Κοίτα, στην Ερμού έχουν βάλει κάτι ζαρτινιέρες μεγάλες. Πού? Στην Ερμού. Στην Ερμού, βεβαίως. Ξύλινες. Το ξύλο μοιάζει καλέσθητο. Δεν είναι, ναι, δεν βάλανε είναι τσίγκινες. Πινιάρικο, ναι, είναι πιο καλό το αλουμίνιο. Δεν έχει από λαμαρίνα κάτι ωραίο να πυρώσουν τα φυτά? Δίκιο έχεις, έχει ένα στάτους η λαμαρίνα. Το θέμα είναι το εξής. Πέρα από αυτό που είναι πολύ σημαντικό το φθινιάρικο, ότι έχουν βάλει κάτι ελίτσες μέσα. Όχι και φθινιάρικο, αγάπη μου, 500 ευρώ, όχι και φθινιάρικο, τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, φθινιάρικο αισθητικά. Άπαπα. Όχι στην τσέπη. Ντροπή. Λοιπόν, θα βρω που είστε, θα στείλω κλιμάκιο. Θα στείλω κλιμάκιο. Κοίτα, στείλε κλιμάκιο, γιατί τις ελίτσες στις φουκαριάρες τις έχουν εγκαταλείψει. Ωραία, μωρή, θα μαζεύαμε ελιές από την Ερμού? Όχι. Έτσι, καλώς.
Φαντάζεσαι εσύ μια Ερμού με λιώπανα. Αν είναι δυνατόν. Σωστό αυτό. Αλλά τέλος θα μην τη βάλουνε ρε εσύ. Τι τη βάλουν εκεί πέρα και μαραίνεται. Έλεος. Θέλουνε τάχα να το παίξουν και λίγο οι οικολόγοι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ πήρα για να αναγκαστούν να ποτίσουν τις σελίτσες. Μια επίφαση οικολογίας πάντα βοηθάει σε αυτά τα καθεστώτα. Έλα μου λίγο που χαίρεσαι μισή ώρα να σηκώσει γραμμή. Ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι, δεν θα κάνει. Θέλει, άκουσε με προσεκτικά. Τι θες. Εσένα. Λοιπόν, θέλω να μου πει κάτι. Θέλω να μετακινήσετε την εκπομπή που έχετε στην Ελληνοφρένεια, να την πάτε κατά τις 8 το βράδυ. Γιατί πέφτετε με τον άλλο το μαλακάκο που το πρωί. Βάζω εγώ να ακούσω και ακούω τα φασιστικά του. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Με ποιον πέφτουμε, με ποιον. Με τον Μπογδάν. Απαπα. Περιέγραψε το, πρέπει να πει τη λέξη να το ακούσω. Να υποβάλει τα αυτιά μου σε βιασμό. Είπαμε το φασίστα, αλλά δεν το πιάσε γιατί είστε πολύ μη μου άπτο εκεί πέρα. Όχι γι' αυτό το λόγο. Επειδή δεν είναι λίγοι οι φασίστε πια. Έχω ένα θέμα. Ο καλύτερος μου φίλος ξεκινάει και αρθογραφεί στο Sky. Α, πα, τι πα, να κάνω. Να τον κόψεις, να τα κάνεις. Είναι όμως καλός μου φίλος, δεν μπορώ να τον διώξω. Και είναι και κεντροαριστερός. Καταρχάς, τι δουλειά έχει κεντροαριστερός στο Sky, τέλος πάντων. Δεν θα μείνουμε εκεί. Ωραία, δεν μπορείς να τον κόψεις. Χωρισμοί γίνονται. Γιατί υπάρχουν οι σχέσεις. Για να τελειώνουν. Είναι γιατρός και θέλει την επιστημονική του άποψη. Ο ΕΟΔΗ, μάλλον. Μάλλον. Τι δουλειά έχει ο ΕΟΔΗ. Είναι γιατρός το παιδί. Να είναι καλά. Σε τι ειδικότητα. Αγροτικός. Στα χωράφια, ας πούμε, άμα αρρωστήσει ένα χωράφι, ξέρει. Mm-hmm. Και mm-hmm. θέλει μάλλον να δουν αν είναι ασφαλή τα νησιά για να πάει ο κόσμος εκεί να παραθερήσει. Να είναι καλά, μπράβο του. Άσχετο, ό,τι να είναι, ασυνάρτητος. Άρα συνεχίζω να του μιλάω, έτσι. Εγώ είπα να τον κόψει, Άρα δεν με ακούς, κακό του κεφαλιού σου. Παράπτωμα είναι μωρέ αυτό. Εντάξει. Τότε τι με πες και με το αφαίρεις, ρε μαλάκα. Γιατί με το αφαίρεις. Θέλω βοήθεια. Εντάξει, τι βοήθεια θες. Στήριξη ψυχολογική, γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Δεν σε στηρίζω με τίποτα. Στήριξε την μόνο σου. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ. Γεια. Έλα, ο ναυτικός είμαι. Ναύτη, βγήκε στη στεριά. Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Βγήκα στη στεριά. Λοιπόν, άκου τώρα κουβέντα πάλι με εκείνο το συνάδελφο που σου πει ξανά. Μου λέει, τα παιδιά αυτά τα αφού είναι μαλάκα ο συνάδελφο, μισό λεπτάκι. Αφού είναι μαλάκα ο συνάδελφο, τι τον πειλατεύει όλη την ώρα, εκεί κολοτρίβεσαι. Μην του δίνει σημασία. Το φελέκι μου. Μην του δίνει σημασία. Τίποτα, μην του μιλά. Μην του μιλά. Έχει δίκιο. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει λοιπόν, τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα να δουλέψουν στο καράβι, εμεί δεν έχουμε δικαίωμα να πούσουμε έξω. Λοιπόν, του λέω, διοίκησέ το δικαίωμά σου να δουλέψουν έτσι. Όχι, λέει, να κοπεί αυτού το δικαίωμα. Λέει, να ψωθήσει κάτι κάτω γείτονα. Λέει, όχι, δεν είναι αυτό. Τι λες, ρε μαλάκα. Αναγνωρίζω ότι είναι μαλάκα και παρόλα αυτά πας εκεί. Είναι μαλάκα, σου το λες και δεν το παραδέχεται. Καλά, ποιος μαλάκα το παραδέχεται. Αλλά τι να πει. Να ψωθήσει κάτι κάτω γείτονα. Α, αυτή την κοινωνία έχω φτιάξει. Ναι. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Α, ναι, όχι, ήθελα να ρωτήσω ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω, μήπως μπορείτε να επαναλάβετε τον Άρη Βελουχιώτη. Είχα την περασμένη εβδομάδα. Δεν επαναλαμβάνει τον Βελουχιώτη. Α, συγγνώμη, τι λέγαμε. Α, δεν μπορείτε να επαναλάβετε. Ναι, πού να βρεις τώρα τέτοιο. Ήταν ένας στην ιστορία, δεν βρίσκεται άλλος. Λίγο Τσίπρας πλησίασε, αλλά δεν. Μάλιστα. Δευτούρισε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε τον Μπακογιάννη Περικλή, τον Μητσοτάκη Μωυσή, τον Άδωνη Μεγαλέξανδρο. Έχουμε βάλει τους καλύτερους που είχαμε στην αρχαία χρόνια, έτσι. Γιατί τώρα έχουμε και πάλι τους καλύτερους. Βουκεφάλα, ποιον έχουμε. Βουκεφάλα δεν ξέρω. Βουκεφάλα μπορεί να είναι ο Κυριανάκης. Μπορεί ο Κυριανάκης, μάλλον ο Βουκεφάλας. Θα μπορούσε να είναι και Κεραμέως. Κεραμέως, ναι, ναι, σαν παιδί, μπράβο να με διορθώνει. Λοιπόν, αλλά ο κορυφαίος όλων που έχει γεννήσει όλους, που είναι η μαμά τους, είναι ένας. Η Ντόρα. Η Ντόρα. Ο Μπακοδήμος. Ο Λάος. Το Λάος έχει γεννήσει όλους. Ο Καρατζαφέρης. Ο Καρατζαφέρης, βέβαια. Ο Καρατζαφέρης θα μπει στο Πάνθεον με τους μεγάλους ηγέτες, με τους μεγάλους προπονητές. Είναι αυτό που έχεις μια ομάδα που ο προπονητής δεν έκανε ποτέ ιδιαίτερη καριέρα, αλλά έβγαλε καλά αστέρια. Σε 5 χρόνια πρώτα ο Θεός βγαίνω στη σύνταξη. Πρώτα ο Θεός βέβαια. Ο Πέπερ κολλάει ένσημα. Α, δεν ξέρω. Το ρομποτάκι στο αεροδρόμιο. Το ρομποτάκι κολλάει ένσημα. Λογικά τι θα το έχουν έτσι, ανασφάλιστο θα το έχουν. Αυτό να πω. Μάλλον δεν κολλάει ένσημα, οπότε τη γαμίσαμε. Αποστόλη μου τη γαμίσαμε. Καινοτομία σου λέει ο άλλος. Να δω τι θα κάνουν. Θα μας πιένουν με τα ταξί, θα τα οδηγάνε ρομπότ. Δεν θα μπορούν να μας διδάξουν πράγματα, θα είναι άσχετα. Ή θα τα λένε σωστά. Χρόνια
πολλά, μωρή. Άι, μωρή. Επιτέλους σε πέτυχα. Χρόνια σου πολλά. Χριστιανικά, ορθόδοξα και δεν είναι ρουφιανικά. Α, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Mm. Είναι απλά χριστιανικά και ορθόδοξα. Mm. Σούπε χρόνια πολλά, τον κέρασε τον Μπογδάνο ένα γλυκάκι πριν. Ναι, αμέ, να, τούπα. Τι. Του δώσα το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μου. Ξέρεις ποιο είναι αυτό. Κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντος. Έλα, τέτοιο ξεπούλημα έχει πέσει. Θα το έλεγες και έτσι. Είναι τοποθέτηση προϊόντος. Ποιο είναι το προϊόν? Έλα τώρα. Εσύ είσαι ένα προϊόν. Όχι, αυτό που τοποθέτησα. Πού το τοποθέτησες? Δεν μπορώ να πω. Έλα, δεν μου λες. Πώς πάει ο αντισυστημικός αγώνας, καλά? Ο δικός μας? Ναι, ναι. Θα κάνουμε αντισυστημικό αγώνα, τι λέει? Πάρα καλά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω σαν την άλλη την κνήτησα ότι σε μαγνητοφωνώ, κατάλαβες? Εμείς τρυπάμε το σύστημα από μέσα. Πόσο μέσα? Ντυνόμαστε συστημικοί έτσι, γι' αυτό το λόγο. Μέχρι τότε εμείς θα ρουφάμε αίμα, το λέω. Πιανού? Των κεφαλαιοκρατών, για να μιλήσω και στη γλώσσα που ξέρεις. Στους παρατρεχάμενους της Εκάλης και τους βιομήχανους της Κόκας, όταν σταματήσει η αδικία, η εκμετάλλευση και όλα αυτά τα συναφή. Α, είστε και τα καλά βλαμμένα. Ναι, ναι. Να κάνουμε απεργίες και να μαζευόμαστε και να ονειρευόμαστε μια επανάσταση για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό. Άντε, καλά όνειρα. Ναι. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Εγώ είμαι. Α, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Άκου, φίλε. Βεβαίως. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα δώσει λίγη σημασία, έτσι. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, εγώ είμαι λαϊκαντής από την Πελοπόννησο. Μπράβο, τι πουλάς? Πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια. Στις λαϊκές των Αθηνών είμαστε μισή-μισή. Παραγωγή, επαγγελματική. Δεν θέλω, παιδιά, μην χωριζόμαστε. Έλληνες να χωρίζονται με Έλληνες. Ναι, όχι, όχι. Άκου, έχει σημασία. Γιατί εκεί στηρίζεται η καταγγελία μου όλη. Πού στηρίζεται? Εμάς που είμαστε από την Πελοπόννησο, μας απαγορέψαν να πάμε στην Αθήνα δύο μήνες. Γυρίσαμε λοιπόν μετά από δύο μήνες. Εν τω μεταξύ, γυρίσατε, χάσαμε τα πορτοκάλια και τα λεμόνια, έτσι. Πέσανε κάτω. Είχατε το χτυκιό? Ποιος πήρε τα 800 ευρώ, αυτοί που δουλεύανε και οικονομάγανε, ή εμείς που μας διώξανε δύο μήνες από τη λαϊκή, η Πελοπονήσι? Ναι, αλλά και εσείς είστε κάτω από τα βλάκια, είστε Πελοπονήσιος, δεν μπορώ να σας λυπηθώ. Συγγνώμη, ναι. Κάτω από τα βλάκια είμαι Πελοπονήσιος. Θα μπορούσα να υπογράψω για μια απόσχηση, να σωθεί ο τόπος. Τα πήρανε αυτοί που ψηφίζουν Άδωνη και Βορύδη. Οι Αθηναίοι επαγγελματίες. Γιατί εσείς τι ψηφίζετε? Εγώ είμαι αριστερός, σχέση με εμένα. Σε έχουν χιασμένο έτσι κι αλλιώς ένα που είσαι αριστερός. Κανένας δεν βρέσει ένας δημοσιογράφος να πει μια κουβέντα για μας τους φτωχούς παραγωγούς που χάσαμε τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Γιατί να πάρουμε εμείς την αποζημίωση αυτή την άθλια τα 800 ευρώ, την πήραν οι επαγγελματίες που κάνουν μάγαν της Παναγιάς στα μάτια. Σε παρακαλώ, βγάλω το να μήπως τα ακούσει κανένας υπεύθυνος, γιατί η Ομοσπονδία έχει χεσμένη τη φωλιά της.